για να διαδηλώσουμε απέναντι στην προώθηση που προχωράει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην κρατική, στη ραδαία κρατική καταστολή και αστυνομοκρατία, όπου το προηγούμενο διάστημα και τώρα, μην μπορώντας να διαχειριστεί την πανδημία, όπου χιλιάδες λαού βρίσκεται κάθε μέρα αντιμέτωπος και απροστάτευος από αυτή την υγειονομική κρίση και την πανδημία, φέρνει ακόμα περισσότερα μέτρα καταστολής, γιατί θέλει να περάσει ολοένα και περισσότερα νομοσχέδια, βρήκε την αφορμή, όπου θα φέρουν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους, το λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, ακόμα περισσότερο πονεμένους στο επόμενο διάστημα. Κρατική καταστολή δεν έχουμε μόνο τώρα. Και οι αγρότες έχουμε νιώσει στο πετσί μας τη ραγδαία κρατική καταστολή όλων των κυβερνήσεων των προηγούμενων, όπου μας υποδεχόντουσαν με ΜΑΤ και δακρυγόνα, όπου αυτή τη στιγμή σέρνονται αγροτοσυνδικαλιστές αγωνιζόμενοι στα αγροτοδικεία, γιατί διεκδικούσαν τα δίκαιά τους. Συναγωνιστές, βρισκόμαστε σήμερα εδώ και διαδηλώνουμε όχι μόνο για τα περιστατικά τα οποία γίνανε προχθές, αλλά γενικότερα για όλη την κυβερνητική πολιτική που μας φέρνει ακόμα περισσότερο σαφανισμό κάθε μέρα. Ζητάμε συγκεκριμένα ζητήματα τώρα να πάρουν μέτρα, όπως εδώ και στη Λακωνία, που πολλές περιπτώσεις δεν φανερώνουν και τα αποτελέσματα των κρουσμάτων. Και σου λένε, άμα έχεις κολλήσει και δεν είσαι μεταδοτικός ή δεν έχεις πυρετό, να κάτσεις στο σπίτι σου, χωρίς να παίρνουν μέτρα. Όπως είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, μαθητές να συσσωρεύονται μέσα σε λεωφορεία και ταξί, με αποτέλεσμα να έχουμε κρούσματα, όταν την ίδια ώρα λέγανε ότι 25 μαθητές σε μια τάξη δεν χωράνε, ότι δεν κολλάνε. Και την άλλη, να κρατάνε τα πανεπιστήμια κλειστά. Γιατί? Για να διαμορφώσουν ένα τέτοιο αντιλαϊκό εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που θα είναι απέναντι στις πραγματικές ανάγκες του εργαζόμενου λαού και των φοιτητών. Δεν το κάνουν γιατί υπάρχει παρανομία μέσα στα πανεπιστήμια. Η παρανομία υπάρχει έξω και μέσα. Το κάνουν για να φημώσουν τους αγωνιζόμενους φοιτητές, οι οποίοι διεκδικούν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, για να μπορούν να έχουν τα πτυχία τους και να έχουν τα πρόκρισμα. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ και στη Σπάρτη, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε μία φωνή μέσα από τις μάσκες. Γιατί δεν μας φημώνουνε. Και η οργή μας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πρέπει να είναι οργάνωση από την επόμενη μέρα. Μέσα στα σωματεία, μέσα στους αγροτικούς συλλόγους, να υπάρξει τέτοια οργάνωση που θα φέρει τα πάνω κάτω. Σαν αυτό το διάστημα πριν από 101 χρόνια δημιουργήθηκε ο ξεσηκωμός, υπήρξε ο ξεσηκωμός των κολλήγων της Θεσσαλίας στη μάχη του Κιλελέρ, το Μάρτιο του 1910. Και σήμερα είναι ακόμα πιο επίκαιρο από ποτέ το σύνθημα ότι έξω οι τσιφλικάδες και έξω τα μονοπόλια και πολυεθνικές. Μόνο έτσι θα μπορεί να πάρει ανάσα ο λαός. Γι' αυτό πρέπει από την επόμενη μέρα να δείξουμε την πραγματική μας οργή με την οργάνωσή μας. Δυναμώνουμε τη φωνή μας για την υπεράσπιση της υγείας μας και των δικαιωμάτων μας. Δίνουμε το παρόν σήμερα στη Σπάρτη, απατώντας τον κρατικό αυταρχισμό και την αστυνομοκρατία. Ένας χρόνος κλείνει από την αρχή της πανδημίας και έχει ξεγυρνωθεί πια η αιτία της βαρβαρότητας στην οποία ζούμε. Η υγεία μας, δική μας και των οικογενειών μας, αποτελεί κόστος για την κυβέρνηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, αποτελεί πεδίο αμύθιτου κέρδους. Απ' τη μία χαρίζουν εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες, τις
δισεκατομμύρια ευρώ στις φαρμακευτικές εταιρείες και στους νατοϊκούς εξοπλισμούς για την άλλη περικόπτωση των δαπάνες της υγείας. 96 εκατομμύρια ευρώ κόπηκαν φέτος από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το αποτέλεσμα είναι να μένουμε στο έλεος ενός υποβαθμισμένου και εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας, χωρίς τις ΜΕΘ που χρειάζονται, χωρίς το προσωπικό, χωρίς κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας. Για να επιβάλλουν την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική τους, χρησιμοποιούν τη συκοφαντία, τις απειλές, την καταστολή, την αστυνομική βία απέναντι στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Το κλίμα φόβου που θέλουν να δημιουργήσουν δεν θα περάσει. Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα.